εισέβαλαν αστυνομικές δυνάμεις μέσα στην πόλη τους. Στη τηλεφωνική γραμμή έχουμε κάτοικο της περιοχής. Για λόγους ευνόητους δεν θα αναφέρουμε το όνομά του. Τα στοιχεία του όμως τα έχουμε στην κατοχή μας. Καλησπέρα κύριε. Καλησπέρα κύριε Κουίκ. Αυτή τη στιγμή το μόνο που έχω να σας πω είναι σως. Σως γιατί θα χαθούν ανθρώπινες ψυχές. Μας βαράνε με τα καπνογόνα πάνω στα μπαλκόνια. Όποιος τολμήσει και βγει απάνω σε μπαλκόνι να ανοίξει το μπαλκόνι, του ρίχνουν με τα δακρυγόνα και τα καπνογόνα. Έχουμε κλείσει τις πόρτες μέσα στο σπίτι ταμπουρωμένοι και δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Όλοι είμαστε με τα μάτια μας κλειστά, δεν μπορούμε να ανασάνουμε. Και όλα ξεκίνησαν με τη Χούντα και ρώτησε ο κόσμος τους ασφαλίτες, παιδιά, έχετε ένταλμα σύλληψης να συλλάβετε αυτό το παιδάκι που κοιμόταν στο κρεβάτι με μια φυλάστενη μάνα και τους πετάγανε τα πράγματα έξω. Τη γυναίκα νοσηλεύεται με εγκεφαλικό αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο. Για ποιο λόγο έγινε αυτή η σύλληψη? Ελάτε να μας πείτε και λέμε, ρωτήσαμε, υπάρχει ένταλμα σύλληψης και λέει είναι επιχείρηση, κύριε. Και βγάλανε τα περίστροφα οι ασφαλίτες. Υπάρχει πάντως τουλάχιστον. Όταν είδε η μητέρα το περίστροφο να σημαδεύουν το παιδί της, έπαθε κεφαλικό. Εννοείται ότι. Δύο λεπτά, ήταν αστυνομική ενστολή ή με της ασφάλειας, όχι. Α, με πολιτικά. Με τα όπλα στο χέρι. Και τραβήξανε τα πιστόλια. Με τα όπλα στο χέρι και πετάγανε τα έπλα έξω. Και πετάγανε, ναι. Οι πληροφορίες. Και λένε ότι βρήκανε πληροφορίες και από ό,τι και εμάς, γιατί έγινε, από εκεί ξεκίνησε το μάθημα. Ψάχνουν να βρουν τους δράστες, από ό,τι κατάλαβα, του εμπρισμού της καντίνας των αστυνομικών, Ναι, αλλά πώς. Πώς μπορούν να μπουν μέσα σε ένα σπίτι και να βρουν. Και το παιδί αυτό κοιμότανε. Καμία σχέση. Είναι ένα φιλίτσικο παιδί που δεν έχει δώσει το παραμικρό δικαίωμα. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή είναι υποπολιορκία, η κερατέα. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή ψάχνουμε να βρούμε σημείο που θα μπούμε να βάλουμε. Ο περισσότερος κόσμος μπαίνει και κλείνεται στα αυτοκίνητά του για να μην περάσει μέσα αυτό το δηλητήριο. Δεν ξέρουμε πού να σταθούμε. Τα χημικά λέτε. Ακριβώς. Όχι, μέχρι φωτοβολίδες σημαδεύουν τα μπαλκόνια με φωτοβολίδες. Θα δείτε από ψηλά, όπως τα μετέφερε και ο κάτοικος της περιοχής, είναι κάτι το ασύλληπτο. Είναι ευτύχημα που μέχρι στιγμής δεν χάθηκε νεκρός ή νεκρή. Σε τέτοιο βαθμό. Και να δούμε αυτή η νύχτα απόψε του Βαρθολομαίου πώς τελικά θα κυλήσει. Η πληροφορία είναι ότι έχουν πέσει τουλάχιστον 400-500 χημικά μέσα. Βρίσκονται μέσα στο κέντρο, στην πλατεία, στον Άγιο Δημήτρη. Έχουν πλέον αποθηθεί οι κάτοικοι. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το φανταστώ. Οι πληροφορίες μιλάνε και για τραυματίες. Και για τραυματίες, βέβαια υπάρχουν τραυματίες. Αλλά ας ελπίσουμε ότι θα είναι μόνο έτσι τραυματίες. Πάντως αυτές δεν πρόκειται, κύριε Κουίκ, δηλαδή είναι αποφασισμένοι κάτοικοι. Δεν μιλάμε τώρα για μια μερίδα ανθρώπων. Τα κομματικά, εμείς οι βουλευτές, βέβαια, τολμούμε να πάμε μπροστά εκεί. Είναι απειγορευμένη περιοχή για όλους μας. Για όλους μας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έχει επιπτώσει και στο κοντινό Λαύριο. Μόνο οι γηγενείς κερατιώτες μπορούν και μπαίνουν μέσα. Όλοι οι άλλοι πρέπει να πάνε από τον περιφερειακό. Γίνεται δηλαδή και η εμπορική ζημιά στο Λαύριο που είναι δίπλα. Θα πρέπει να αποσυρθούν, κύριε Κουί, και να βρεθεί μια λύση. Δεν γίνεται, δεν πάει άλλο. Πώς να το πούμε, πρέπει. Όταν τελειώσουμε τις μεταδόσεις αυτές από την κερατέα, ο Τάσος ο Παπαδόπουλος θα πει κάτι το οποίο το έχουμε πει και άλλες φορές, αλλά είναι σαφές ότι οι κυβερνώντες έχουν βάλει στόκο στα αυτιά τους και δεν ακούνε κάποια πράγματα που έχουν αξία και προφερμόζονται. Κύριε Κουίκ, παντού. Θέλουμε, παρακαλούμε, να σταματήσουν να αποσυρθούν και να βρεθεί κάποια λύση. Δεν πάει άλλο. Θα υπάρξουν νεκροί. Μας περάσανε, μας ισοπεδώσανε. Το μόνο που δεν έχουν κάνει απόψε να στείλουν αεροπλάνα να βομβαρδίσουν την πόλη, να την ισοπεδώσουν. Το μόνο που δεν έχουν κάνει.